Πάμε τώρα να συνδεθούμε με τον Γιάννη Κουτσομίδη, πολιτικό αναλυτή και διευθυντή του kpanews.gr. Κύριε Κουτσομίδη, καλησπέρα σας. Σας ευχαριστώ που είστε μαζί μας. Καλησπέρα σας. Θέλω να ξεκινήσουμε από το περιστατικό, το άσχημο περιστατικό στο χωριό Γράνιτνε του Ντόνετσκ, δηλαδή δίπλα στη γραμμή σύγκρουσης των Ουκρανών με τους Ρώσους. Από το πρωί έχουν γραφτεί και από διεθνή μέσα ανακρίβειες. Θα ήθελα να μας πείτε το δικό σας ρεπορτάζ, τι ξέρουμε μέχρι σήμερα για αυτό που συνέβη. Γνωρίζουμε ότι υπήρξε μια διένεξη σε ένα κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στο χωριό και στο οποίο οι στρατιώτες, οι Ουκρανοί άνοιξαν πυρ και είχαμε τα θύματα όπως έχουν περιγραφεί. Σύμφωνα με όλες τις μαρτυρίες δεν συνδέεται άμεσα με τις πρόσφατες εντάσεις, αλλά είναι γεγονός ότι η ελληνική κοινότητα στην περιοχή δεν έχει καλές σχέσεις με τον Ουκρανικό στρατό. Για διάφορους λόγους έχει υπάρξει ένταση και θεωρούν, από ό,τι μαθαίνουν οι δικές μου πηγές, οι Ουκρανοί ότι οι Έλληνες της περιοχής είναι φιλορώσοι και υπάρχει αυτή η, θα έλεγαμε, έλλειψη εμπιστοσύνης ανάμεσα στις δύο πλευρές. Άρα δεν συνδέεται ίσως άμεσα, αλλά έμεσα δεν είναι καλές οι σχέσεις της ελληνικής κοινότητας με την Ουκρανία. Τώρα θα ήθελα να πάμε στις εξελίξεις συνολικά και στο διπλωματικό επίπεδο. Μαθαίνουμε ότι οι Ουκρανοί τώρα λένε ότι δεν θα μπούμε στο ΝΑΤΟ εάν αυτό είναι κάτι το οποίο μπορεί να κατευνάσει τα πνεύματα αυτή τη στιγμή. Παρ' όλα αυτά, οι στρατιωτικές ενισχύσεις εκατέρωθεν των συνόρων συνεχίζονται. Ναι, βέβαια αργότερα σήμερα και ο πρόεδρος της χώρας και ο υπουργός εξωτερικών διευκρίνησαν ότι αυτό δεν ισχύει, ότι συνεχίζουν να επιμένουν στην αίτηση εισόδου στο ΝΑΤΟ, παρότι ο πρέσβης ο Ουκρανός στο Λονδίνο έκανε σήμερα το πρωί μια δήλωση η οποία φέρεται να ήταν κοντά σε ένα συμβιβασμό σε αυτή την κατεύθυνση. Θεωρώ ότι από την πλευρά του Κιέβου είναι δύσκολο αυτή τη στιγμή να δείξει ότι υποχωρεί υπό το βάρος της πίεσης από τη Ρωσία. Αυτό θα δημιουργούσε τεράστια εσωτερικά προβλήματα. Το Σάββατο έγινε μια πολύ ηχηρή διαδήλωση στο Κίεβο υπέρ της αντίστασης κατά της πίεσης από τη Ρωσία και ο πρόεδρος Ζελένσκι βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε μια δύσκολη θέση, διότι ενώ είναι αναγκασμένο σε κάποιο βαθμό να υπάρξει κάποιος συμβιβασμός στο τέλος αυτής της διαδικασίας, εντούτοις δυνάμεις μέσα στη χώρα είναι πολύ σκληρές και ζητούν όχι μόνο να μην υπάρξει συμβιβασμός, αλλά να υπάρξει και ανάκτηση της κυριαρχίας στις δύο περιοχές που αυτή τη στιγμή έχουν καταλάβει αποσχιστές. Είναι ιδιαίτερα οξυμένο το κλίμα. Είχαμε σήμερα και άλλη μια συνεδρίαση στους κόλπους της Ενωμένης Ευρώπης. Ξέρουμε περισσότερα για το τι συζητήθηκε στη σημερινή συνεδρίαση και τι αποφάσεις ελήφθησαν. Μιλούν απλώς για εγρήγορση και κοινή στάση. Προσπαθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να έχει μια κοινή στάση, διότι αν συμβεί το απευκταίο και υπάρξει εισβολή της Ρωσίας, πρέπει να ληφθούν αποφάσεις πάρα πολύ γρήγορα για κυρώσεις, τις οποίες όμως κάποιες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν θέλουν. Συγκεκριμένα η Ουγγαρία έχει εκφραστεί αρνητικά για κυρώσεις και αρκετά διστακτική είναι και η Αυστρία και ίσως υπάρχουν και άλλες χώρες. Αν η Ευρώπη δεν δείξει άμεση αντίδραση, αυτό θα είναι μια πάρα πολύ σοβαρή, ένα σοβαρό πλήγμα στην αξιοπιστία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχει όμως και το πρόβλημα το ενεργειακό, όπως το αναφέρατε προηγουμένως, αλλά υπάρχουν και ζητήματα τροφοδοσίας. Η Ουκρανία έχει πολύ μεγάλο εμπόριο με σιτηρά. Μπορεί να υπάρξει πρόβλημα και στην αλυσίδα του εμπορίου, αλλά και η Ρωσία μπορεί να κλείσει την παροχή κάποιων ειδικών μετάλλων και άλλα προϊόντα τα οποία παρέχει στην Ευρώπη. Άρα είναι ένα πολύ δύσκολο συνδυασμός αυτή τη στιγμή. Σε περίπτωση που υπάρξει εισβολή, τα σενάρια ποια είναι? Πάμε για έναν πόλεμο διαρκείας ή πάμε για μια σύντομη εισβολή λίγων ημερών να κατακτήσουν οι Ρώσοι τα εδάφη που επιθυμούν και να υποχωρήσουν στη συνέχεια? Υπάρχουν διάφορα σενάρια, κυρίως δύο αυτή τη στιγμή είναι τα σενάρια που επικρατούν στους αναλυτές.
Σε καμία περίπτωση όμως δεν συμφέρει τη Ρωσία ένας μακρύς πόλεμος. Άρα θα μιλάμε σε κάθε περίπτωση για σύντομες επιχειρήσεις. Το ένα σενάριο προβλέπει είσοδο των εισβολή των ρωσικών στρατευμάτων από τις ήδη δύο περιοχές που έχουν καταληφθεί στα νότιο-ανατολικά της χώρας. Παράλληλα, κάλυψη όλου του νότιου μετόπου, των παραλίων δηλαδή της Ουκρανίας στη Μαύρη Θάλασσα, ώστε να υπάρξει ένας διάδρομος προς την Οδυσσό και την Υπερδνηστερία, όπου υπάρχει και εκεί ένας φιλορωσικός θύλακας, ώστε να δημιουργηθεί μια νοτιοανατολική πτέρυγα, η οποία θα είναι απολύτως υπό τον έλεγχο της Ρωσίας. Το άλλο σενάριο μιλάει πλέον για ουσιαστικά κατάληψη και του Κιέβου, ώστε να υπάρξει αλλαγή καθεστώτος. Αυτό βέβαια είναι πολύ πιο δύσκολο και πολύ πιο μακρινό και θα έχει πολύ τεράστιες επιπτώσεις, αλλά δεν μπορεί κανείς να αποκλείσει ακόμα και ένα τέτοιο σενάριο. Και στις δύο περιπτώσεις αυτές θα έχουμε αντίδραση από τη Δύση. Θα έχουμε αντίδραση από τη Δύση, σαφέστατα, διότι παρότι η περιοχή, η διαφιλονικούμενη ανατολικά, νοτιοανατολικά, αυτή τη στιγμή de facto ελέγχεται από τη Ρωσία, οποιαδήποτε περαιτέρω προέλαση ρωσικών ή φιλορωσικών δυνάμεων θα θεωρηθεί ρήξη του status quo στην περιοχή και όλων των συμφωνιών και των συμφωνιών του Μίνσκ και ουσιαστικά κατάλυση της κυριαρχίας της Ουκρανίας. Φυσικά, αν υπάρξει και προσπάθεια αλλαγής καθεστώτος, αυτό θα είναι πάρα πολύ βαρύ, θα προκαλέσει ίσως και ανεπανόρθωτη βλάβη στις σχέσεις της Ρωσίας με την Δύση. Τώρα, γίνεται λόγος για εισβολή ακόμη και μέσα στα επόμενα 2 με 3 24 ώρα. Δεν θέλω να σας ρωτήσω πόσο πιθανό κρίνετε εσείς κάτι τέτοιο, αλλά κάτι άλλο που επίσης έχει πολύ δύσκολη απάντηση. Πόσο είναι πιθανό να κρατήσει ένας τέτοιος πόλεμος, όπως είπατε και νωρίτερα, και κυρίως τι θα άφηνε πίσω του ένας τέτοιος πόλεμος. Σύμφωνα με αναλύσεις, ο πόλεμος αναμένεται να διαρκέσει από λίγα 24 ώρα μέχρι 10 έως 15 ημέρες. Περαιτέρω θα ήταν ένδειξη μεγάλου προβλήματος κυρίως για τη Ρωσία, αν υπάρχει αντίσταση ισχυρή από τις ουκρανικές δυνάμεις. Το πρόβλημα όμως των ουκρανικών δυνάμεων για να αμυνθούν είναι ότι το έδαφος της Ουκρανίας δεν έχει φυσικά εμπόδια ώστε να μπορέσουν να αμυνθούν με έναν πιο αποτελεσματικό τρόπο. Το πρόβλημα σε ανθρώπινες απώλειες θα είναι τεράστιο. Δεν υπάρχει τρόπος να υπάρξει πόλεμος χωρίς ανθρώπινες απώλειες. Και φυσικά οι ανθρώπινες απώλειες θα είναι κατά τεράστιο ποσοστό αποκλειστικά στην πλευρά της Ουκρανίας. Και φυσικά θα αρχίσει το γνωστό, η ανταλλαγή των κατηγοριών, το γνωστό blame game, για το ποιος έριξε πρώτο στην οβίδα, σε αμάχους κτλ. Θα είναι μια πάρα πολύ δυσάρεστη και άσχημη κατάσταση. Κύριε Κουτσορμίτη, να σας ευχαριστήσω θερμά. Να έχετε να